ζωστήκαμε από εχθρούς, γιατί εμφανιστήκαμε αδύναμοι, γιατί δεν είχαμε αποτροπή, γιατί δεν μας ενδιέφερε να σταματήσουμε τελικά την Τουρκία. Και αυτά που έλεγε ο Κοτζιάς, ότι θέλουμε να καθαρίσουμε το πεδίο με τα Σκόπια για να έρθουμε να αντιμετωπίσουμε τον πραγματικό κίνδυνο που είναι η Τουρκία, ήταν παραμύθια της χαλιμάς. Σταματάει ο δυνατός σου αντίπαλος, ο δυνατός εχθρός που θέλει να καταλάβει εδάφιζο, όταν βλέπει ότι ακροτηριάζεσαι ιστορικά, πολιτισμικά και τελικά εδαφικά, θα ακροτηριαστείς από τον ανύπαρκτο, από τα Σκόπια. Δεν ξέρουν τι είναι αυτοί ακόμα, δεν έχουν καταλάβει ποιανού είναι, τι είναι, τι γλώσσα μιλάνε, κάνανε πίσω. Φανταστείτε, τους είπαν οι Βούλγαροι, όχι, δεν μιλάτε, λέει, μακεδονικά, είναι σλάβικα και η γλώσσα σας. Θα βάλουμε βέτο, και είπανε, εντάξει, λέει, όχι, θα τα βρούμε. Πράγματι, λέει, δεν είναι. Πάρουν αυτοί και τους βοηθάμε εμείς. Καταλάβατε πώς η Βουλγαρία τόσο απλά, εύκολα και γρήγορα κατάφερε αυτό που εμάς 30 χρόνια προσπαθούσαν να πείσουν τον ελληνικό λαό να το παραδώσει, ότι είναι φυσιολογικό πράγμα να το παραδώσουμε. Παραδώσουμε την ιστορία μας, την εθνότητά μας, τον πολιτισμό μας. Είναι απίθανο αυτό που ζούμε. Η σύγκριση του τι έκανε ο Μπορίσοφ με το τι έκανε ο Τσίπρας, νομίζω ότι βγάζει το πολύ γρήγορο, και η Μπακογιάννη βέβαια πιο πριν, δεν αθώνω κανέναν. Από την Μπακογιάννη και μετά είχε δοθεί πράγματι, είχε δοθεί η Μακεδονία, όμως την υπογραφή την έβαλε ο Καμένος με τον Τσίπρα. Στην Συμφωνία των Πρεσπών ούτε καν η μεταγενέστερη κύρωση δεν είχε σημασία. Η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών επέφερε την ιστορική και πολιτισμική και τελικά θα επιφέρει την εδαφική συρρήκνωση της πατρίδας μας. Αν συγκρίνουμε λοιπόν αυτά που μας λέγανε, ότι πιεζόμαστε, ότι πρέπει να καθαρίσουμε το πεδίο, ότι δεν είναι τίποτα κλπ. Με το τι έκανε ο Μπορίσοφ με τη Βουλγαρία, καταλαβαίνουμε ότι η δική μας είναι εθελόδουλοι υπάλληλοι ξένων εθνικών συμφερόντων. Έτσι. Δηλαδή, εμένα δεν θα με εξέπλητε να δω ότι αυτοί που έχουμε εμείς για πρωθυπουργούς μας είναι πράκτορες ακόμα και της Τουρκίας. Δεν εξηγούνται αυτά που κάνουν. Δεν υπάρχει λογική. Μα δεν υπάρχει αποτέλεσμα που να μπορεί να επιφέρει ισορροπία. Εγώ δεν σας λέω να είναι προς το συμφέρον μας. Ούτε ισορροπία δεν μπορεί να αποκαταστήσουν αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί αποθρασύνουν τον άλλον. Βλέπουν ότι ήμασταν ολοχείρωτη πόλη. Δεν υπάρχει κανένα αντέρισμα εναντίωσης στην εξαφάνισή μας. Οπότε γιατί να σταματήσει ο άλλος. Υπάρχει ηχητικό του Wills στην Αμερική, ο οποίος έχει τον Παπανδρέου να μιλάει μπροστά στους Τούρκους, μπροστά στον Ερντογκάν, και να γυρνάει και να λέει, με ρωτήσατε, λέει, αν υπάρχει μία περίπτωση, δημόσια μπροστά σε όλο τον κόσμο, και μπροστά του ο Ερντογκάν, αν υπάρχει περίπτωση να παραδώσουμε ένα από τα ελληνικά μας νησιά ή να χάσουμε ένα από τα ελληνικά μας νησιά. Ναι, λέει, βεβαίως υπάρχει, σας το λέω. Οι Έλληνες έχουν μείνει άναυδοι από πίσω και όλοι οι Τούρκοι και το επιτελείο που ήταν μπροστά γελούσαν. Είναι το ίδιο. Αν δείτε τώρα, είδα σήμερα την φωτογραφία από τις διερευνητικές που έγιναν την Παρασκευή. Αν δείτε τη φωτογραφία λοιπόν, ο υφυπουργός εξωτερικών της Τουρκίας που έλαβε μέρος και οι υπόλοιποι είναι τέσσερις από τη μια μεριά οι Τούρκοι, από τα δεξιά, και από τα αριστερά είναι οι τρεις Έλληνες. Οι Τούρκοι κοιτάζουν ηρωνικά και είναι γεράκια, το βλέμμα τους είναι γερακίσιο, και η δική μας είναι το βλέμμα του βοδιού, αγαπητέ κύριε Μαργέτη. Είναι συγκλονιστικό δηλαδή, και το λέω αυτό και το ξαναλέω, διότι δεν συνιστά συμβολισμό. Η αποτροπή, τα έχει πει πάρα πολύ αναλυτικά, πάρα πολλές φορές ο Παναγιώτης ο Ήφαιστος, ο Κύπριος Έλληνας. Έτσι, στην ψυχή, Παναγιώτης στο φρόνημα και στο σώμα, αποφασισμένος καθηγητής των διεθνών σχέσεων. Έχει εξηγήσει λοιπόν πολύ αναλυτικά ότι η αποτροπή είναι τα πάντα. Αποτροπή είναι και ο τρόπος που θα σταθεί ο αρχηγός του κράτους, και ο τρόπος που θα μιλήσει, και ο τρόπος που θα χαιρετήσει, και ο τρόπος που θα κοιτάξει. Όπως και ο Κώστας ο Γρίβας. Όπως και ο Κώστας ο Γρίβας. Μαζί. Έχουν μιλήσει πάρα πολλές φορές, ναι, για το θέμα της αποτροπής. Πάρα πολύ. Θα πούμε για τον Κώστα μετά. Όσοι δεν καταλάβανε, παρεκκλητώντας, ήταν ο πρόλογος αυτό. Γιατί το θέμα είναι, τα δίνουν όλα.
Θα τους αφήσουμε. Επειδή λοιπόν βλέπω μερικά σχόλια από εσάς και σας υπερευχαριστούμε, τα σχόλια δεν παίζονται, κυρία Μαρούπα. Ο κόσμος όλος τα γράφει, σας λέει θεά. Χαίρομαι. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλουμε είναι, επειδή βλέπουμε ότι το Facebook κάνει κολλήματα και δεν θέλει να σας αφήνει να το μοιράσετε, λες και δεν το περιμέναμε αυτό. Λοιπόν, μοιράστε το λοιπόν και μέσω Messenger και στις ομάδες σας κανονικά. Εσείς οι 1200 που μας ακούτε τώρα αυτή τη στιγμή από το Facebook, γιατί είναι και το YouTube. Λοιπόν, μοιράστε το παντού, να το ξέρει, γιατί τις εκπομπές δεν θα τις βρείτε εύκολα. Βλέπετε, τους καλούς ανθρώπους δεν τους αφήνουν να μιλήσουμε και πάμε στην ερώτηση καρφή. Για ποιο λόγο δεν πάμε στα 12 μίλια στο Αιγαίο? Γιατί έχουν αποφασίσει να δώσουν και από αυτά. Στη συνέντευξη που σας είπα αυτού του Αποστολίδη, τον λέω αυτού, γιατί είναι ανδρίκελο ο άνθρωπος αυτός. Αν είναι δυνατόν αυτός να είναι επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας. Συνέντευξη στην Καθημερινή πριν αναλάβει ο Τσίπρας και λέει: «Χαίρομαι που ο Τσίπρας έκανε μόνο μία δήλωση για τον Μπαρμπαρός που μπήκε και έκανε σεισμικές έρευνες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Γιατί θέλει», λέει, «ψυχραιμία. Εγώ φώναζα από τότε». Ξέρετε πόσες εκδηλώσεις έχουμε κάνει μαζί με τον Νίκο τον Λιγερό και τον Κώστα τον Γρίβα, όπου ο Νίκος ο Λιγερός με έβγαζε περίπου τρελή, να μην πω τελείως τρελή, ή μη τρελή σίγουρα, γιατί έλεγα ότι θα καταφύγουμε τελικά, θα φτάσουμε στα όπλα, ενώ εκείνος έλεγε ότι όχι, η Total και η Exxon Mobil και δεν ξέρω ποιος άλλος και η εξωγήινη που λέει ο Κώστας ο Γρίβας θα κατέβουν να υπερασπιστούν τα κυπριακά εδάφη. Μα δουλευόμαστε μεταξύ μας. Θα κάτσει μία πολυεθνική εταιρεία να πολεμήσει ή το κράτος που είναι πίσω από την πολυεθνική εταιρεία να πολεμήσει για τα δικά σου τα οικόπεδα? Θα τρελαθούμε τελείως. Και φανταστείτε όμως ότι αυτή ήταν η επίσημη πολιτική γραμμή. Ότι κοιμηθείτε, δεν πειράζει, πέστε σε ύπνο βαθύ, όπως μου είπατε πριν ότι έκανε εκπομπή ο Κασιμάτης. Εγώ τότε φώναζα ότι, κοιτάξτε, αν δεν υπερασπιστούμε την Κύπρο και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, που η Κύπρος είναι Ελλάδα, δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω, θα έρθουν μετά σε εμάς, παιδιά. Δεν τελειώνουν εκεί. Όπως και ήρθαν οι Καστελόριζο. Φτάσανε στα 5,8 ναυτικά μίλια. Θυμάστε πώς ξεκινήσαμε το καλοκαίρι. Έτσι. Μπήκανε στην Υφαλοκρηπίδα. Περάσαν τα 200. Περάσαν τα 200. Δεν όλα σημασία. Πώς σιγά σιγά κόβουνε. Εκεί μετά δεν μας κάνει εντύπωση τίποτα. Έχουν αρχίσει, μας κόβουν δάχτυλα, μας κόβουν χέρι, μας βγάζουν νεφρά, μας βγάζουν πνεύμονες, αλλά ακόμα κάτι λίγο ανασένουμε και νομίζουμε ότι αυτό αρκεί, αυτό φτάνει. Πότε λοιπόν θα σηκώσουμε την μπουνιά να τους ρίξουμε κατάμετρα? Φτιάξανε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, όπου ο Αποστολίδης λέει το φοβερό επίσης, αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε στείλει τώρα να κάνει διερευνητικές. Λέει, βεβαίως, λέει, είναι παράνομο το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά δημιουργεί, λέει, μια πραγματικότητα. Αμπά! Α, τελικά, η παρανομία που εμείς την επιτρέψαμε επειδή μας τσαμπουνάγανε και μας πιπιλίζανε το μυαλό ότι αφού είναι παράνομο είναι άκυρο και άρα δεν πειράζει, ας τους να κάνουν ό,τι παράνομο θέλουν, τελικά δημιουργεί πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Γιατί δεν μας το λέγανε τότε ότι, παιδιά, επειδή εδώ θα δημιουργηθεί πραγματικότητα, έτσι, ένα status quo, αλλάζει το status quo στην περιοχή, και η πραγματική κατάσταση μετά θα αποκτήσει και νομικό έρισμα. Έτσι γίνεται στη νομική επιστήμη. Η κοινωνική πραγματικότητα δημιουργεί το δίκαιο. Αυτό κάνει η Τουρκία. Χτίζει νομικά επιχειρήματα. Και δεν μας λέγανε, θα πάμε θα κάνουμε πόλεμο. Τέρμα, ετοιμαστείτε. Τα καριοφύλια σας. Αντιστοίχως, λοιπόν, μετά τι μας λένε? Γίνεται το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Μας είχαν φάει το μυαλό ότι δεν πειράζει, γιατί η Βουλή δεν το ψήφισε του Σάρα, του Τούρκου, της Λιβύης κλπ. Δηλαδή, πάλι να εξαρτώμαστε από ένα κράτος που δεν είναι πια κράτος. Η Λιβύη δεν είναι κράτος. Έχει πόλεμο, πολεμάει μέσα στη Λιβύη η Τουρκία με την κυβέρνηση την αναγνωρισμένη του Σάρατς, με τον ελληνοτραφέντα και ελληνόψυχο ηγέτη του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού, τον Χαφτάρ, πολεμούν
έχει αποκτήσει τα περισσότερα εδάφη και μάλιστα τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές ο Χαφτάρ, και αντί να πάμε να τον βοηθήσουμε κανονικά, στρατιωτικά, να του στείλουμε στρατό, να του στείλουμε όπλα, ώστε ο πόλεμος να μην τελειώσει για την Τουρκία στη Λιβύη και να έρθει στην Ελλάδα, τον αφήνουμε μόνο του να εξαφανιστεί η δυνατόν, με τις ευχές μας. Εμείς με το Σάρατς τα έχουμε καλά. Τον είχαμε αναγνωρισμένο. Νομίζω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και δεν είμαι σίγουρη, δεν το θυμάμαι καλά, νομίζω ότι ήρε την αναγνώριση του Σάρατς. Εμείς λοιπόν συνομιλούμε με τον Σάρατς. Και από την άλλη είναι ο Έλληνας, ο Ελληνόψυχος, ο οποίος έχει σπουδάσει στην ελληνική Ευελπίδων, στην ελληνική Ναυτικών Δοκίμων, αντιστοίχως. Πρόγραμμα που το διακόψαμε, Γιωργάκης πάλι, διέκοψε το να σπουδάζουν οι Αρμένοι και οι Λίβοι στα ελληνικά πανεπιστήμια. Νομίζω που, και οι Αιγύπτιοι ή όχι. Νομίζω και οι Αιγύπτιοι, σωστά. Όχι. Ναι, τους κάναμε έτσι Ελληνόψυχους. Ναι, ναι. Τώρα φέρνουμε Αζερμπαϊτζάν, αγαπητέ κύριε Μαργέτη. Είναι αδιανόητο αυτό που μας λέει. Ναι, που το κράτος της Αστάνα, η προεδρεύουσα πόλη της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Όχι μόνο. Το Αζερμπαϊτζάν έχει πει ότι εμείς είμαστε ένα έθνος τουρκικό διοκράτη. Και μάλιστα όταν πήγε το Σεπτέμβρη ο Έλληνας καινούριος πρέσβης στο Αζερμπαϊτζάν, τον υποδέχθηκε με απόλυτη εχθρότητα ο αρχηγός του, ο Αλίεφ, ο αρχηγός του κράτους, και απορώ που δεν σηκώθηκε να φύγει και αυτός και που δεν τον ανακάλεσε πίσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών εναντίον του αρμένικου Ναγκόρνο Καραμπάχ, εμείς περίπου δηλώναμε τη στήριξή μας στο Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή είναι ασύλληπτα αυτά που συμβαίνουν. Ενώ επίσης παρατήσαμε και τους Αρμένιους που το έχουμε υποσχεθεί υποστήριξη όπως στην Κύπρο. Και λέγαμε ότι έλεγε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι καλό είναι, λέει, να τα βρουν ειρηνικά. Ποιος να τα βρει ειρηνικά? Το τσακάλι ή ένα με την κατσίκα? Ή η κατσίκα θα τα βρει ειρηνικά με το τσακάλι? Δηλαδή δεν μπορώ να... Και το ίδιο πράγμα είναι και με την Ελλάδα. Λέει ο Αποστολίδης στη συνέντευξή του αυτή στην Καθημερινή, την παλιά του συνέντευξη, ότι πρέπει, λέει, ξέρετε, πρέπει οπωσδήποτε, λέει, να τα βρούμε με διάλογο. Τι εννοεί οπωσδήποτε? Γιατί το οπωσδήποτε έχει κόστος. Τι κόστος? Φαίνεται τώρα στις διερευνητικές ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε αποδεχθεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα ότι δεν είναι ελληνική. Και έχει σημασία να σας το πω αυτό, γιατί η υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, τα άρθρα 76 και 77, είναι φυσικό δικαίωμα της υπηρωτικής χώρας. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που δημιουργείται η υφαλοκρηπίδα, δεν είναι κάτι που το φανταζόμαστε, δεν είναι κάτι που θα μαλώσουμε ή θα τα βρούμε πόσο θες εσύ, πόσο θέλω εγώ στη μέση. Η υφαλοκρηπίδα είναι η προβολή στο βυθό της θάλασσας της ενδοχώρας. Δηλαδή, μέχρι εκεί που πάει ο βράχος, ο από κάτω, έτσι, από τη θάλασσα, μέχρι εκεί, αφού ανήκει στη δικιά μου υπηρετική χώρα, είναι δικό μου. Αυτό είναι ο ορισμός της υφαλοκρηπίδας. Το από κάτω, η από κάτω από τη θάλασσα, προέκταση στο βυθό της ταιριάς. Οπότε, τι εννοούν ακριβώς ότι θα τα βρούμε στην υφαλοκρηπίδα και έχουμε διαφορά στην υφαλοκρηπίδα, και δεν είναι δηλαδή φυσικό δικαίωμα τελικά, όπως το λέει το δίκαιο της θάλασσας? Λέει ο Δένδιας σε σημερινή του συνέντευξη στα Νέα ότι δεν έχουμε πρόβλημα, λέει, να συνομιλούμε με την Τουρκία στη βάση, λέει, του διεθνούς δικαίου. Συνομιλεί δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις διερευνητικές. Το διεθνές δικαίωμα, το δίκαιο του δυνατού, έτσι όπως είναι. Καταλάβατε, δουλευόμαστε για να δουλευόμαστε. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση πια που οι κύριοι αυτοί όλοι διαχειρίζονται την ήττα, την ανεπανάληπτη ήττα της Ελλάδας χωρίς πόλεμο, την παράδοση εδαφών στην Τουρκία, τη διαχειρίζονται επικοινωνιακά στον ελληνικό λαό, ώστε να το θεωρήσουμε κάτι φυσιολογικό στο τέλος. Ότι εντάξει ρε παιδιά, δεν γινόταν και τίποτα άλλο. Δώσαμε τη θάλασσα, μετά δώσαμε και το Καστελόριζο, δώσαμε και τη Ρόδο, μετά δώσαμε και τις Ινώσες, δεν ξέρω τι άλλο. Όπου στις διερευνητικές, δηλαδή να μην ξέρεις από πού να πιάσεις και πού να τελειώσεις. Στις διερευνητικές, εκτός όλων των θεμάτων που έβαλε η Τουρκία, αποστρατικοποίηση,
νησιά δικά της κλπ. Πρόσθεσε κι άλλο, έτσι. Δεν έμεινε η στάδος του 2016. Πρόσθεσε την τουρκική μειονότητα. Έχουμε τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα. Yeah. Στη Θράκη, στα νησιά. Κανονικά, είναι μειονότητα. Και στα Κελαροπούλου. Και στα Κελαροπούλου. Με τις διερευνήτικες. Με την κυρία που έχει βγάλει τις σημαίες και τις εικόνες από πίσω της. Ευτυχώς είχα την παρησία και μίλησα πολύ νωρίς για την κυρία Σακελαροπούλου. Δεν ξέρω αν είναι κυρία, πάντως είναι ανθεληνίδα. Κυρία μπορεί να είναι, πάντως είναι ανθεληνίδα μέχρι το κόκαλο. Είναι βέβαιον ότι υπηρετεί ξένα εθνικά συμφέροντα. Είναι βέβαιον ότι αυτοί που την διάλεξαν και την έβαλαν εκεί για να σηματοδοτήσει την κατάλυση του ελληνικού κράτους στα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας του. Είμαστε ένα ανεξάρτητο κράτος και ξαφνικά άκουσα σήμερα ο Κοτάκης, ο εκδότης της Εστίας, σε μία συνέντευξη. Ναι, δεν πρόλαβα να δω εγώ να το αναζητήσω να το δω. Είπε ότι πριν από λίγες μέρες η κυρία Σακελαροπούλου συνάντησε τον Αμερικανό πρέσβη στην αρχαία αγορά, όπου ο πρέσβης της Αμερικής υποδεχόταν τη Σακελαροπούλου σαν να την υποδέχεται στο σπίτι του. Δηλαδή, εδώ εμείς δεν είμαστε ένα ανεξάρτητο κράτος, είμαστε ένα μόρφωμα, παρακολούθημα και ούτε της φαλιάρας, δηλαδή, για να σας το πω απλά. Από προτεκτοράτο γίναμε μόρφωμα. Ναι, για να σας πω την αλήθεια, πραγματικά εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να ήμασταν πραγματικό κομμάτι της Αμερικής. Δηλαδή, αυτοί που υποστηρίζουν ότι αγαπάνε τόσο πολύ την Αμερική κλπ. Εντάξει, παιδιά, να συμφωνήσω και να προσχωρήσω στην άποψη ότι η Αμερική είναι λύση στα προβλήματά μας. Να γίνουμε όμως κομμάτι πραγματικό της Αμερικής, ώστε η Αμερική να μας προστατεύει, πραγματικά να μας προστατεύει, να μας θεωρεί κομμάτι της και άρα υποχρέωσή της να υπερασπιστεί, να προστατεύσει, να αγαπάει το κομμάτι της. Εμείς δεν είμαστε κομμάτι της Αμερικής. Εμείς κυριολεκτικά η σχέση μας με την Αμερική και με οποιαδήποτε άλλα κράτη, η σχέση μας είναι σχέση νταβατζή εκδιδόμενης. Συγχωρήστε μου την έκφραση. Ένα. Έχουμε αποδεχτεί αυτό που έλεγε ο Παναγιώτης ο Κονδύλης από το 1997, ότι η προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ τελικά θα αποτελέσει μία διελκυνστίδα στις σχέσεις μας με την Τουρκία, δια της οποίας με δικά μας έξοδα οι άλλες δυνάμεις, η Αμερική, οι ευρωπαϊκές χώρες κλπ. Θα παζαρέψουν και τελικά θα κερδίσουν για τα κράτη τους συμφέροντα από την Τουρκία με δικά μας έξοδα. Δηλαδή, θα δώσουμε εμείς το Αιγαίο, θα δώσουμε το Καστελόριζο, θα δώσουμε την Κύπρο. Αυτό που είχε πει η Μπενάκη για την ασφάλεια και την ειρήνη στη διευρυμένη Ευρώπη. Και σας λέω εγώ ξεκάθαρα, τι με νοιάζει κυρία Μπενάκη μου και οι υπόλοιποι, κύριε Πάιατ και κυρία Σακελαροπούλου και όλοι εσείς, οι οποίοι έχετε πέσει σαν τα κοράκια πάνω στο ελληνικό κράτος, γιατί το θεωρείτε πτώμα και δεν είναι πτώμα, σας το λέω. Θα ξυπνήσουμε και θα το κάνουμε το καθήκον μας ο ελληνικός λαός. Έχετε πέσει σαν τα κοράκια επάνω μας και μας λέτε λοιπόν για την ειρήνη και την ασφάλεια στη διευρυμένη Ευρώπη. Τι με νοιάζει εμένα αν θα είναι ασφαλής τα Σκόπια, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Αυστρία ή δεν ξέρω ποια, εν πάση περιπτώσει, αν εγώ χάσω τα μισά εδάφη μου, ξαναλέω. Τα εδάφη ποτίστηκαν με αίμα και ό,τι ποτίζεται με αίμα για να ελευθερωθεί, δεν παραδίδεται. Καταλαμβάνεται επίσης με αίμα. Όπως αντιστοίχως είχε πει το δεξί χέρι του Ερντογάν, ο Γιλίτ Μπουλούτ, από το 2016, όταν υπήρχαν οι συνομιλίες στο Grand Montana για την Κύπρο, είχε πει ότι τι, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, μας λέει βρείτε τα κλπ. Τι να βρούμε, λέει, δεν κατάλαβα. Οι Γερμανοί λέει και όλα τα υπόλοιπα κράτη, άμα θέλετε, εμείς λέει τα κυπριακά εδάφη, ακούστε τι είπε ο τύπος. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Εμείς λέει τα καταλάβαμε με το αίμα των μαρτύρων μας, δίνοντας και μια θρησκευτική διάσταση στην εισβολή, στην παράνομη εισβολή, κατάληψη και στον επικισμό των κυπριακών εδαφών. Άμα θέλετε, λέει, να τα πάρετε πίσω, ελάτε, λέει, εδώ είναι. Θα χρειαστεί το αίμα των δικών σας, λέει, ανθρώπων, των δικών σας
πολιτών. Καταλάβατε, δηλαδή, σου το λέει πολύ ξεκάθαρα. Και έρχεται τώρα ο Ερντογάν και επικύει την αμόχωστο. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι εγώ την Κύπρο θα την καταλάβω ολόκληρη, μετά θα καταλάβω το Καστέλο. Το έχουν πει, εμείς είμαστε κουφάλογα. Εμείς είμαστε κουφάλογα. Το έχουν πει, τι δεν καταλαβαίνουμε. Ό,τι λένε το κάνουν. Ό,τι λένε το κάνουν. Μας λένε ότι πάνε σε διερευνητικές, οι οποίες δεν είναι διάλογος, αλλά τι είναι. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Ένα τραπέζι με υπογραφές θα είναι. Έχουμε αρχίσει να γρονθοκοπούμε τη λογική βάναυσα. Δηλαδή, μας λένε οι διερευνητικές δεν είναι διάλογος. Και τι είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι πήγανε και κάνανε εκεί οι τρεις με τους άλλους τέσσερις. Τους πήγανε και στο ντολμά Γιαλατζή και λοιπά, με τις σημειολογίες τους και τα σύμβολά τους και εμείς κάτσαμε σαν τις κότες. Τι κάνανε εκεί πέρα ακριβώς, δεν συζήτησαν. Πώς τους φάνηκε που άκουσαν την τουρκική διπλωματική αποστολή να ξεδιπλώνει όλες τις βάρβαρες διεκδικήσεις εναντίον της Ελλάδας, οι οποίες είναι όχι αντίθετες στο διεθνές δίκαιο, είναι αντίθετες στην ιστορική συνέχεια και στην ύπαρξη της Ελλάδας. Δηλαδή, τα άκουσαν αυτά και όλα καλά και ήρθανε τώρα, θα έρθουν και οι Τούρκοι εδώ να πούμε κάτι εμείς πάλι. Και τι να πούμε, ότι παιδιά, από υφαλοκρηπίδα πάρτε ό,τι θέλετε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει που η Κύπρος θα αποκοπεί από τη μάνα Ελλάδα, αλλά αρκεί να μας αφήσετε ακόμα το Καστελόριζο και τις Συνούσες, όπως είχε αποκαλύψει ο Σταύρος ο Λιγερός, ότι είχε πει ο Κατρούγκαλος, υπουργός εξωτερικών, προεκλογικά στον Τσαβούσογλου, ότι παιδιά πάρτε ό,τι θέλετε από την Κύπρο, αφήστε το Καστελόριζο να μην έχουμε πρόβλημα στις εκλογές. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και θα φτάσουμε και στο διατάφτα. Η κυρία Σακελαροπούλου, λοιπόν, για να έχω ερώτηση γι' αυτό. Έχω ερώτηση. Εφόσον η κυρία αυτή που είναι πρόεδρος και προπάντων είναι αν θέλει, με τι τρόπο μπορούμε να την καθαιρέσουμε από την Προεδρία. Δεν μας ρώτησε κανένας όλους εμάς. Πράγματι. Με δεδομένο ότι τα δικαστήρια δεν είναι ελληνικά. Τα θεσμικά μας όργανα έχουν υποδιαιτηθεί από πράκτορες ξένων εθνικών συμφερόντων. Είναι πολύ ξεκάθαρο για μένα ότι δεν γίνεται ο πικραμένος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας να αποφασίζει με πρόχειρο σημείωμα την ίδια μέρα που δίκασε τα μνημόνια, ότι τα μνημόνια είναι συνταγματικά. Αν διαβάσετε την απόφαση για την Δανειακή Σύμβαση και το πρώτο μνημόνιο, η απόφαση είναι αποκαλυπτική της τριχογνωμίας που υπήρχε ανάμεσα στα μέλη της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχαν δύο πολύ ισχυρές μειοψηφίες που με μεγάλη λεπτομέρεια ανέλυσαν, γιατί είναι εντελώς αντισυνταγματικό το πρώτο μνημόνιο και ότι περιέχει εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας κλπ. Η πλειοψηφία όμως, η ισχνή πλειοψηφία, μόλις πλειοψηφία του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε ότι είναι συνταγματικά τα μνημόνια, όχι με νομικό σκεπτικό, αλλά με ένα σκεπτικό πολιτικό. Τι είπε δηλαδή, ότι ξέρετε υπήρχε δημοσιονομική ανάγκη και άρα το δημόσιο συμφέρον επέτασε την υπογραφή του μνημονίου, το οποίο δεν έχει εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Άμα διαβάσετε τη 14η παράγραφο, δηλαδή πιο ξεκάθαρη εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας δεν υπάρχει. Ναι. Λέει κανονικά ότι το ελληνικό κράτος παραιτείται εκ των προτέρων από κάθε ασυλία, ακόμα και σε περίπτωση κατάσχεσης, ακόμα και σε περίπτωση διεκδίκησης. Παίζει αν η Ακρόπολη είναι δικιά μας, δηλαδή. Με τα καινούργια, με τα αρχαία, όπως φαίνεται, ασυλία. Πάει και η Ακρόπολη. Ναι, για 50 χρόνια. Οπότε, για να απαντήσω στην ερώτηση, θα απαντήσω με αυτά που έλεγε 10 χρόνια και που έχει σταματήσει πια να τα λέει ο καθηγητής ο Κασιμάτης για το πώς πρέπει να αντιπαρατεθούμε σε αυτή την πολιτική εξαφάνισης της πατρίδας μας και του ελληνικού λαού και με τον τρόπο που πια απαντάει ο Γιαναράς. Είχε πει ότι η δημοκρατία είναι βίωμα, είναι κατόρθωμα. Ακούστε τι όμορφες μαγικές λέξεις. Η δημοκρατία είναι κατόρθωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς το κάνουμε με κόπο, με πόνο,
και με βίαιο τρόπο. Αυτό είναι το κατόρθωμα. Και είπε ότι η κάθε χώρα και ο κάθε λαός βρίσκει το δικό του τρόπο για να φτιάξει και να διατηρήξει την δημοκρατία του. Αυτά είχε πει στην περσινή εκπομπή του ο Γιαναράς, παραπέμποντάς μας στο τι ακριβώς σημαίνει η δημοκρατία. Φέτος όμως, απάβδησε ο άνθρωπος, γιατί είδε ότι δεν υπάρχει πια περίπτωση κάτι να κινηθεί αν κάποιοι δεν το νομιμοποιήσουν. Είπε ξεκάθαρα σε αυτό το άρθρο του που σας λέω, ήταν περί εκπαίδευσης, ότι δεν είναι εκπαίδευση αυτό πια στην Ελλάδα. Καταλήγει όμως το άρθρο αυτό, υπενθυμίζοντάς μας, η δημοκρατία είναι κατόρθωμα, είναι βίωμα. Δεν έχουμε δημοκρατία, λέει, επειδή έχουμε θεσμικά όργανα, επειδή έχουμε δικαστήρια, Άριο Πάγο, Συμβούλιο Επικρατείας, επειδή εκλέγουμε στις εκλογές κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Δεν είναι αυτό δημοκρατία. Και είπε ότι πρέπει να υπάρξει κοινωνική ομάδα η οποία θα πραγματοποιήσει το άρθρο 120 και θα αποκαταστήσει τη δημοκρατία με όλα τα μέσα. Το λέει ακριβώς με τις λέξεις αυτές, όπως το έχει πει παλιότερα ο Κασιμάτης, ο Νικόπουλος, ο πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, και καταλήγει ότι αν συνεχίσουμε να παριστάνουμε ότι είναι δημοκρατία αυτό που ζούμε, τότε θα συνεχίσουμε να ζούμε μία απάτη. Δεν ξέρω πόσο πιο συγκεκριμένα μπορεί να πει κάποιος ότι έχει φτάσει η ώρα με τη βία να αποκαταστήσουμε τη νομιμότητα και τη δημοκρατία στην πατρίδα μας. Και αυτό θα γίνει δυστυχώς με το δύσκολο τρόπο, υπερασπιζόμενοι θα το κάνουμε, υπερασπιζόμενοι την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, γιατί είναι ξεκάθαρο πια ότι δίνουν εδάφη σε όλη την έκταση του 25ου Μεσημβρίου. Μη σας πω ότι θα φτάσουν μέχρι και στην Αθήνα, γιατί η Τουρκία αναγνωρίζει ότι είναι η μοναδική της ευκαιρία αυτή να καταλάβει ολόκληρη την Ελλάδα και να την ξανακάνει κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν υπάρχει εδώ έρισμα, είπατε πριν, τον κύριο Φλόρο, τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων. Αυτός ο άνθρωπος, τα λόγια αυτά που έχει πει, τα έχει καταλάβει τι έχει πει. Τουλάχιστον ο Αποστολάκης ήταν Αποστολάκης κανονικός. Δεν τα έλεγε κιόλας. Αυτός τα λέει και δεν τα κάνει. Τι νομίζει, τι εικόνα νομίζει ότι έχει ο ελληνικός λαός για αυτόν τον άνθρωπο? Δεν καταλαβαίνω. Νομίζει ότι είναι πατριώτης. Καλά που υπήρχε ο Γιάννης με τη φρεγάτα. Καλά που ήταν ο Σαλιάρης. Θα σας πω και γι' αυτό, να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι ο Φλόρος έχει υποστείλει τη σημαία. Προχθές στο Facebook ο Λάμπρος ο Τζούμης ήταν συμφοιτητής του ο Φλόρος και είχε μία συνάντηση μαζί του, κάτι είπαν και είχε γράψει κάποια διθυραμβικά σχόλια και του έγραψε από κάτω, έγραψε ότι αισθάνομαι ασφαλής που σε περίπτωση κρίσης είναι ο άξιος, ικανός και πατριώτης συμμαθητής μου ο Φλόρος. Και του έγραψα από κάτω σχόλιο, τι εννοείται στρατηγία μου σε περίπτωση κρίσης. Η κρίση στην Ελλάδα, η κρίση εδαφικής συρρήκνωσης, έχει ξεκινήσει το 2014, όταν τον Μπαρμπαρός πρωτομπήκε στο οικόπεδο 3 της Κύπρου. Ξέρετε που είναι το οικόπεδο 3. Είναι ψηλά πάνω από την Αμόχωστο, είναι στα κατεχόμενα. Και άρχισε σιγά σιγά, και αφού έβλεπε λοιπόν ο Τούρκος ότι δεν υπάρχει καμία αντίσταση, παιδιά, εδώ, άρχισε να κατεβαίνει προς τα κάτω, οικόπεδο 6, 7, 8 κλπ. Και σιγά σιγά άρχισαν να φεύγουν οι Ιταλοί, οι Αμερικανοί, μετά φύγαν οι Γάλλοι. Και πώς φύγαν οι Γάλλοι? Φύγανε γιατί ξεκάθαρα οι προδότες τους είπανε «δεν θέλουμε βοήθεια». Ο Μακρόν κάνει δηλώσεις από την εποχή που ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας, και λέει ότι αν θέλεις να σου... όταν η Τουρκία ήταν ακόμα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, και λέει ο Μακρόν στον Τσίπρα, αν θέλεις να σου στείλω φρεγάτες. Έκανε στρατιωτική συμφωνία με την Κύπρο. Μην απαριθμίσω όλα όσα έχει κάνει, του είπε ξεκάθαρα. Αλλά το ακόμα σημαντικότερο είναι τι? Ότι ο Μακρόν ξέρει ότι είναι η μοναδική ευκαιρία της Γαλλίας να ανακτήσει όχι μόνο το παλιό του μεγαλείο, το παλιό της μεγαλείο, η Γαλλία που ήταν αποικιοκρατική δύναμη, αλλά μία πραγματικά αποφασιστικής σημασίας
πρώτο καθεδρία στο τι συμβαίνει στη Ρίμλαντ, στο δακτύλιο, στην καρδιά της καρδιάς του Σπάικμαν. Γι' αυτό η Γαλλία βρίσκεται στη Λιβύη και πολεμάει στο πλευρό του Καθαρά. Έχουν τα συμφέροντά τους. Και εκτός από όλο αυτό, είδες ο Ερντογκάν πότε τα χρειάστηκε αμέσως με το που είδε, γιατί η επακούμβηση που λένε δεν ήταν έτσι για πλάκα. Η επακούμβηση ήταν γιατί κάνανε λάθος στις διοπτρίες τους και νομίζαν ότι αυτά που ξέχανε πάνω από τη φρεγάτα είναι τα συστήματα Exocet τα οποία μετέφερε ο Μακρόν στην Κύπρο. Γιατί μετέφερε συστήματα Exocet τα οποία κατεβήκανε κάτω, αλλά δεν είχαν φανταστεί ποτέ οι Τούρκοι ότι δεν θα τα βάλει απάνω σε πλοία. Γι' αυτό ψάχνανε. Αυτό ήταν ο λόγος που είχαν βγάλει όλο το στόλο έξω. Αυτά ψάχνανε. Τα Exocet τα οποία στηθήκανε, τα οποία είναι ακριβώς της έκδοσης Scalp Naval, τα οποία φτάνουν μέχρι μέσα. Και νομίζανε με τις διοπτρίες που κάνανε ότι η φρεγάτα η δικιά μας είχε απάνω αυτά τα συγκεκριμένα όπλα. Γι' αυτό έγινε η κίνηση και πήγε να χτυπήσει και να εμβολήσει εκείνο το σημείο, γιατί νομίζανε ότι βρήκανε αυτό το οποίο θέλανε. Και όλα αυτά τελικά μεταφερθήκανε με τον αέρα. Και με γαλλική προστασία, δεν τυχαίο τα δύο ραφάλ που πήγανε κάτω σύν όλα τα υπόλοιπα. Τότε αμέσως φοβήθηκε ότι οι Έλληνες πρόκειται να βάλουν ειδικά συστήματα Exocet Scalp Naval στην Προμετωπίδα, στα νησιά μας, τα μπροστινά,